Με το φόβο της δέσμευσης του μισθού ή της σύνταξης, πολλοί ήταν οι πολίτες οι οποίοι προσήλθαν για μία ακόμη μέρα στις εφορίες προκειμένου να πληρώσουν το νέο χαράτσι που βάφτισε η κυβέρνηση ως έκτακτη εισφορά. Ο χαρακτηρισμός «άδικα» ήταν ο πιο επιεικής που ακούστηκε από τους φορολογούμενους για τα μέτρα αυτά. Οι ληστές, αγάπη μου, οι ταβέλιδες, ελένη, άχρηστοι όλοι για τα σκουπίδια. Έσχος τους, έσχος τους. Ρετάλια όλοι, ρετάλια. Ένα σπιτάκι έφτιαξα. Να τον επιάσουν το Γιωργάκη για σχάτη προδοσία. Μας πέθανε. Είναι αλήτης, κλέφτης και ψεύτης. Και όλοι οι υπόλοιποι. Ένα σπιτάκι έφτιαξα με τα τέσσερα παιδιά μου, τούβλο τούβλο. Μόνοι μας. Μαζί τα έχουμε κάνει. Πήγα Αυστραλία και τα έκανα. Με τέσσερα παιδιά μαζί τα έχουμε κάνει. Οι ληστές. Δεν μας έμεινε, μας έστυψαν οι ληστές, οι απατεώνες. Είναι ντροπή η κατάδεια της Ελλάδος, τι να πούμε άλλο. Θα πω ότι χρειάζονται το διαμπαιδικός. Πάντως οι ειδικοί μας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση, απλά. Κάθε μέρα είναι και χειρότερα. Μας έχουν στο χέρι από οπουδήποτε, μπορούν να δεσμεύσουν και το μισθό και τη σύνταξη και όλα. Τι να κάνουμε. Αυτά. Αδικίες, αδικίες είναι. Για τον απλό λαό είναι μεγάλες αδικίες. Τι άλλο να πούμε. Καλά. Αλλά μου κάνει εντύπωση η ηρεμία του κόσμου, έτσι, η ησυχία μάλλον, η μη διαμαρτυρία. Από την εποχή των Κοντζαμπάσιντων έχουμε ζήσει τις προμήθειες, τις μίζες, τα δάνεια. Είναι η ίδια κατάσταση και απορώ πως δεν άλλαξε τόσα χρόνια. Οι πολίτες οργισμένοι σε απόγνωση ζητούν το αυτονόητο, να πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Να είναι άνθρωποι, να κάνει αυτοί πρώτα τον νόμο και μετά εμείς. Για ρώτησε τον, έχει δουλέψει πρώτα τη ζωή του. Έχουν δουλέψει πρώτα τους αυτοί. Να δούμε πώς γίνονται τα λεφτά. Να κάθε. Συνέχεια στην τσέπη μας. Πόσα έχουμε. Και οι 300 στέλνουν κρέμασμα στην πηγάδα του Μενιγαλά μέσα. Αυτό είναι όλη η ρετάλια. Θέλουν κρέμασμα στο Σύνταγμα όλοι. Δυστυχώς είναι πέρα για πέρα άδικο. Από εκεί και πέρα είμαστε νομοταγείς πολίτες και πρέπει να το πληρώσουμε. Από εκεί και πέρα να κάνουμε. Να πληρώσουν αυτοί που τα φάγανε. Μόνο αυτό. Αν υπάρχει κάποιος σωτήρας να σώσει την Ελλάδα, μόνο έτσι. Γιατί από τους πολιτικούς δεν περιμένουμε καμία σωτηρία. Αυτοί που κλέψανε δυστυχώς είναι σίγουροι γιατί έχουν βγάλει τα χρήματά τους στο εξωτερικό και το παίζουν αφιψηλού πια. Δυστυχώς.